Σε απευθεία σύνδεση θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον Αντώνη τον Φόσκολο. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις όταν πρόκειται για τον κύριο Φόσκολο. Είναι γνώστης των θεμάτων της ενέργειας και θα μας φωτίσει με τις γνώσεις του. Μέσω του Skype λοιπόν, τον βλέπουμε ήδη. Είναι στην Αλμπέρτα του Καναδά. Μου λέγατε ότι έχει χιόνι, κύριε καθηγητά, πριν βγούμε στον αέρα. Ναι, ναι, και σε λίγο πάω δουλειά. Η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, αλλά εσείς θα μας πείτε για την ενέργεια. Σήμερα είναι καλά. Είναι μείον 6. Θέλω... Αύριο θα είναι μείον 20. Θέλω την άποψή σας σε σχέση με αυτά που δρομολογούνται μέσα από τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τους λιγνίτες μας, για την μετά λιγνίτη εποχή, αλλά αν θέλετε γενικότερα για την ενέργεια. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια πολιτική βούληση, εγώ θα έλεγα, και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά κυρίως από τη σημερινή, που μιλά για το τελείωμα του λιγνίτη το 2028. Κοιτάξτε, εγώ αντίθετος με αυτά τα πράγματα, βασιζόμενος σε επιστημονικά στοιχεία. Το Υπουργείο ΙΠΕΝ, ΙΠΕΚΑ, οτιδήποτε θέλετε, είναι γεμάτο από οικονομολόγους, δεν έχουν ούτε μηχανικούς, ούτε επιστήμονες. Είναι οικονομολόγοι οι οποίοι δεν έχουν παιδεία επιστημονική και αρχίζουν και κατεβάζουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Λοιπόν, το διοξίδιο του άνθρακος, θα πάω λίγο, θα αρχίσετε να γελάτε μαζί μου, το διοξίδιο του άνθρακος είναι ευλογία του Θεού επάνω στη γη, διότι δημιουργεί ζωή, αντιδράει με το νερό, παρουσία της χλωροφύλης και δημιουργεί ζωή. Αυτό που λοιπόν, κάνει το φυτικό βασίλειο δηλαδή. Αυτό που κάνει το φυτικό, ακριβώς. Άλλωστε η λιγνίτης τι είναι. Φυτάει. Λοιπόν, παλιά τροπικά δάση. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν τα ασπάζουμε εντελώς. Υπάρχει όμως μια πολιτική βούληση να μπει η πράσινη ενέργεια, η πράσινη φόρη. Είμαι σίγουρος 100% ότι πίσω από αυτά κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Αλλά στην περίπτωση της Κοζάνης Πτολεμαΐδος πρέπει να έχουμε και λίγο σεβασμό, διότι αυτή τη στιγμή είναι μια περιοχή που έχει δώσει πάρα πολλά στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή πάμε να καταστρέψουμε μια ολόκληρη περιοχή με 4 νομούς, ακολουθώντας αυτό το ηλίθιο σύνθημα περί πράσινης ενέργειας και πράσινα άλογα. Δεν υπάρχει επιστήμονας που να δέχεται αυτή την άποψη. Αυτή την άποψη την επιβάλλουν οι πολιτικοί. Έχουν πάρει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που είναι ένα φυσικό φαινόμενο, και το έχουν μετατρέψει σε πολιτικό πρόσχημα για να επιβάλλουν τις πράσινες φιλοσοφίες τους. Μόνο στην Ευρώπη. Προσέξτε, μόνο στην Ευρώπη. Παρακαλώ. Ουθενά άλλου. Λέτε και διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σας για την χρησιμοποίηση των υδρογοναθράκων από την Κίνα, για την χρησιμοποίηση με κατασκευή νέων μονάδων την ώρα που η Ευρώπη μιλά για ανανεώσιμες πηγές. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Κίνα, όπως είπα, από το 2010 μέχρι σήμερα κατασκευάζει έναν ΑΕΙΣ με λιθάνθρακα. Έχει κατασκευάσει γύρω στα περίπου 140 εργοστάσια τα οποία χρησιμοποιούν λιγνίτη. Αύξησε την παραγωγή του λιγνίτη από 1,5 δισεκατομμύριο στα 2,800 εκατομμύρια. Η Κίνα έχει ανάγκη από ενέργεια και αυτά τα πράσινα άλογα τα αφήνει για τους Ευρωπαίους. Δεν είναι μόνο οι Κινέζοι. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν 800 εκατομμύρια τόνους λιθάνθρακα και λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο και η Ινδία, το ίδιο και η Αυστραλία, το ίδιο και η Νότιος Αφρική. Όλες αυτές οι χώρες δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ζούνε και βασιλεύουν από το λιθάνθρακα και θα το συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Αν νομίζουν αυτοί ότι το κλείσιμο της ΔΕΗ, της Κοζάνης θα σώσει την παγκόσμια... Είναι μια ηλικιότητα ανεφροηγουμένου, να πούμε, εντάξει.
Τι μπορεί να απαντήσει η επιστήμη, ο Αντώνης ο Φόσκολος, μπορεί ο λιγνίτης να είναι ένα καθαρό καύσιμο που να συνυπάρχει στον 21ο αιώνα? Ασφαλώς μπορεί. Μπορούν να βάλουν αυτή τη στιγμή μέσα στην Πτολεμαϊδα 50% λιγνίτη και 50% φυσικό αέριο. Ελληνικό φυσικό αέριο. Ελληνικό λιγνίτη. Δουλειά στους Έλληνες. Το πρόβλημά μας στην Ελλάδα δεν είναι οι πράσινοι φόροι, δεν είναι η πράσινη φιλοσοφία, είναι η ανεργία. Έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Έχουμε 3,5 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας και κανένας δεν ασχολείται με αυτούς. Όλοι ασχολούμαστε με τα πράσινα άλογα και τα πράσινα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τα οποία δεν πρόκειται να πιάσουν βέβαια, διότι είναι πανάκριβα. Τέλος πάντων, όταν έχεις οικονομολόγους στα Υπουργεία, αντί να έχεις μηχανικούς και επιστήμονες, αυτά τα πράγματα παθαίνεις. Είναι προκατηλημένοι. Εγώ ρωτώ πάντα και ρωτώ τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί δεν έχει ανέβει η στάθμη της θάλασσας? Δώσαμε βραβείο Νόμπελ στον Αλ Γκορ, διότι έλεγε ότι θα ανέβει 260 ίντσες, 7 μέτρα. Τώρα το αναθεώρησαν και λένε ότι θα ανέβει μόνο 6 ίντσες. Τα Ηνωμένα Έθνη το αναθεώρησαν. Ξέρετε πόσο έχει ανέβει μέχρι σήμερα? 1/4 της ίντσας. Λοιπόν, γιατί δεν έχει ανέβει? Γιατί δεν έχουν λιώσει οι πάγοι στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο? Γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα χιόνια συνέχεια? Σας άκουσα και παλαιότερα να λέτε ότι ο άνθρωπος είναι μια τυποτένια οντότητα σε σχέση με το μέγεθος του πλανήτη και δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ούτε το κλίμα του πλανήτη. Βεβαίως αυτό έχει και αντίλογο. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Έχει πιστοποιηθεί εδώ και 2,5 εκατομμύρια χρόνια και γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είτε πάρει μέτρα η ελληνική κυβέρνηση, είτε δεν πάρει μέτρα, η κλιματική αλλαγή θα γίνεται. Είναι φυσικό φαινόμενο και έχει γίνει ως φυσικό φαινόμενο όταν δεν υπήρχε ο άνθρωπος στη γη, αλλά και όταν υπήρχε ο άνθρωπος στη γη και δεν έκανε χρήση των υδρογονανθράκων. Λοιπόν, μην καθόμαστε τώρα επειδή θέλουμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες και θέλουμε να βάλουμε και φωτοβολταϊκά να λέμε ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης. Και αυτά είναι καλά μόνο για τους Έλληνες και για τους Ευρωπαίους. Όπως είπα στο άρθρο μου, αυτά τα πράγματα μπορούν να τα ζητάνε 300 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, αλλά υπάρχουν 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη που αυτά τα ακούνε τζάμπα. Θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υδρογονάνθρακες. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να κατευθύνουν την ενεργειακή πολιτική του κόσμου. Βλέπουμε επίσης τις φασαρίες που γίνονται στη Χιλή. Σε όλη την Νότια Αμερική έχουν ξεκινήσει φασαρίες. Αρχίζουν και φορολογούν τον κόσμο για την πράσινη ενέργεια. Παίρνουν χρήματα από την τσέπη μας για να τα δώσουν στους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών, οι οποίες είναι καταστροφικές στο περιβάλλον. Ούτε μία μελέτη δεν έχει γίνει πόση καταστροφή φέρνει η ανεμογεννήτρια στο περιβάλλον. Καμία. Τα απόβλητα των ανεμογεννητριών, που είναι σπάνιες γαίες και τοξικά στοιχεία, όταν σταματήσει η λειτουργία τους, πού θα πάνε αυτά? Πού θα τα θάψουν στην Ελλάδα? Τι θα πάθουν οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες? Κανένας δεν το μελετάει. Κανένας δεν το σηκώνει αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει με τις ανεμογεννήτριες όταν τελειώσει η ζωή τους? Τίποτε. Κανένας δεν το συζητάει. Ο Αντώνης ο Φόσκολος, ο καθηγητής, είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει σε αυτό το επιχείρημα που πρέπει να τεκμηριωθεί και επιστημονικά της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε αυτό που έχει δρομολογηθεί? Εννοώ τον αφανισμό των λιγνητών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κοινωνία πρέπει να ξεσηκωθεί και να πιέσει τους βουλευτές. Μου κάνει εντύπωση ότι παρόλο ότι ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες που συμφωνούν μαζί μου, ούτε ένας δεν βγαίνει να πει τη γνώμη του. Γιατί δεν βγαίνει? Και βγαίνουν οι περιβαντολόγοι. Ακούστε, οι περιβαντολόγοι. Με ψήφους στην Ελλάδα όταν γίνονται εκλογές,
παίρνουν 65.000 ψήφους. Δεν μπαίνουν ποτέ στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά ο Πρωθυπουργός εκάλεσε 15 οργανώσεις. Έχουμε 15 οργανώσεις περιβαλλοντικές. Τους εκάλεσε σε τραπέζι στο Μαξίμου και παίρνει τη γνώμη αυτών των ανθρώπων που δεν ξέρω τι γνώσεις έχουν. Δηλαδή, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι το MIT του κόσμου? Από ποιους τους πληρώνει αυτούς τους ανθρώπους? Και ακούει αυτούς και δεν θέλει να ακούσει επιστήμονες. Δεν υπάρχουν επιστήμονες στα πανεπιστήμια της Αθήνας? Δεν υπάρχουν επιστήμονες στη Θεσσαλονίκη? Δεν υπάρχουν επιστήμονες πουθενά? Και ακούμε τους λεγόμενους περιβαντολόγους. Ποιος τους βάφτισε αυτούς τους ανθρώπους ως επιστήμονες? Από πού? Τι πτυχία έχουν? Ποιος τους πληρώνει? Από πού χρηματοδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι? Και γιατί είναι σύμβουλοι του κάθε υπουργού? Πώς γίνουν άνθρωποι που δεν θέλει ο ελληνικός λαός να τους δει, τους καταψηφίζει, την άλλη μέρα είναι στα υπουργεία και είναι και όλα στο Μαξίμου? Για όνομα του Θεού. Εγώ είμαι αγανακτισμένος με τα κόμματα, τα πολιτικά. Δυστυχώς δεν έχουμε πολιτικούς ηγέτες. Δεν έχουμε ηγέτες οι οποίοι να έχουν όνειρα πώς θα σώσουν αυτή τη χώρα. Όταν δεν έχουν όνειρα, δεν έχουν οράματα, ασχολούνται με την πράσινη ενέργεια. Όποιος δεν έχει όνειρα ασχολείται με την πράσινη ενέργεια. Είμαι αγανακτισμένος, μην τα συζητάτε. Σας βρίσκουμε στον Καναδά και όχι στην Ελλάδα. Είναι ίσως γιατί η Ελλάδα σας γύρισε την πλάτη και βρίσκεστε στον Καναδά, εκεί που βρήκατε ανθρώπους και αυτιά, όπως λέτε, να σας ακούσουν? Κοιτάξτε, όχι, αυτή τη στιγμή είμαι ομότιμος ερευνητής της καναδικής κυβέρνησης. Πάω στο γραφείο μου. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχω... Εμένα με αγαπάει ο κόσμος της Ελλάδος και ξέρουν ότι ό,τι λέω δεν τα λέω διότι πληρώνομαι από κάποιον, τα λέω διότι έχω επιστημονική βάση όταν μιλάω. Στην Ελλάδα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όπως έγιναν τα πράγματα, μας κόψαν τους μισθούς, μας κόψαν τις συντάξεις για να πληρώσουμε τα μνημόνια, τα χρέη τα οποία βάλανε οι πολιτικοί. Μας βάλανε 1.300.000.000 μέσα, φάγανε 4 πακέτα Ντελόρ, ένα πακέτο Σαντέρ και μετά μας βάλαν στα μνημόνια, ούτως ώστε εμείς οι άνθρωποι του ελληνικού λαού να πληρώσουμε τα χρέη των βουλευτών, αν είναι δυνατόν. Και σήμερα παρουσιάστε μια λύση να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες, διότι πάει κάτι παρενθερές που γίνεται με τη ΔΕΗ στην Κοζάνη, γίνεται και με τα ΕΛΠΕ στην Αθήνα. Δεν το έχετε πάρει είδηση εσείς. Λοιπόν, πάει να πουλήσει το μερίδιο της η ελληνική κυβέρνηση, το μερίδιο που έχει στα ΕΛΠΕ, που είναι 370 δισεκατομμύρια ευρώ, πάει να το πουλήσει σε ιδιώτη. 370 δις αυτή τη στιγμή βγάζει το χρέος της Ελλάδος. Και όμως πάει να το πουλήσει έναντι πινακίου φακής. Λοιπόν, είμαι πολύ στεναχωρεμένος με τους Έλληνες πολιτικούς. Ας πούμε Έλληνες πολιτικούς, δεν έχουμε Έλληνες πολιτικούς. Έχουμε πολιτικούς, όχι Έλληνες πολιτικούς. Οι Έλληνες πολιτικοί ασχολούνται με την Ελλάδα και όχι με τα πράσινα άλογα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή, ενδεχομένως με μια ευκαιρία να βρεθείτε στον τόπο μας. Κοιτάξτε, είμαι πολύ δεμένος με τη ΔΕΗ. Πάρα πολύ δεμένος. Από το 88 μέχρι το 2003 με το συγχωρεμένο τον Κώστα τον Καβουρίδη που ήταν διευθυντής ορυχείων. Εδώ στο λιγνητικό κέντρο το δικό μας. Ναι, είναι γνωστό. Ναι. Και ερχόμουν και έμενα εκεί και έχω ακόμα πολλούς δικούς μου φοιτητές στην Πτολεμαΐδα, στα ορυχεία. Εύχομαι να μην διαλυθεί η ΔΕΗ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.